Yoldaşlar, Türkiye Komünist Gençliği olarak 13. kongrenizi yoldaşça selamlıyor ve kongrenizin başarılı olmasını diliyoruz. Yoldaşlar, 6 Şubat'ta 7.7 ve bundan yaklaşık 9 saat sonra ise 7.6 şiddetli deprem yaşandı. Depremler yüzeye çok yakın ve uzun süreli olduğundan artçılarıyla birlikte büyük bir felaket yaşadık. Depremin bu kadar şiddetli olmasından ötürü deprem sonrası sürecin yönetilmesinin zorlu olduğunu bilincindeyiz. Fakat yaşadığımız felaket sadece doğal sebeplerle açıklanamaz. Στις 6 Φεβρουαρίου, δύο σεισμοί μεγέθους 7,7 και 6,7 ρίχτερ σημειώθηκαν στη χώρα μας με διαφορά περίπου 9 ωρών. Η κοντινή απόσταση στην επιφάνεια της γης και η μεγάλη διάρκεια των σεισμών οδήγησαν σε μια μεγάλη καταστροφή συμπεριλαμβανομένων των μετασεισμών. Αν και η διαχείριση των επακόλουθων ενός μεγάλου σεισμού είναι δύσκολη, η σφοδρότητα της κατάστασης δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε φυσικά αίτια. Στη χώρα υπάρχουν επαρκές προσωπικό και πόροι, αλλά η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να τους αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης δήλωσε ψευδώς στα κανάλια ότι είχαν φτάσει σε όλες τις περιοχές, αλλά στην πραγματικότητα μόνο 20 άτομα έφτασαν στον Μπαζαρτζίκ, μια πόλη με πληθυσμό 28.500 κατοίκων. Το τουρκικό Ίδρυμα Άνθρακα είχε ομάδες εκένωσης σε ετοιμότητα, αλλά μόνο λίγοι μπόρεσαν να φτάσουν στην περιοχή μετά από 36 ώρες λόγω αδυναμίας έγκρισης από την ΑΦΑΝΤ και μη διαθέσιμων αεροσκαφών. Η βοήθεια που αποστέλλεται από την ΑΦΑΝΤ δεν μπορεί να διανεμηθεί αποτελεσματικά λόγω της ελλιπούς οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα η ίδια διαθέτει πολλές ομάδες στη δομή της. Το κόμμα μας πήγε γρήγορα στις πληγήσεις περιοχές, στέρνοντας φορτηγά και λεωφορεία από πόλεις όπως Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, με είδη που συγκεντρώθηκαν από τον κόσμο στις γειτονιές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας έστεισε τραπεζάκια αντιμετώπισης κρίσεων στις πληγήσεις περιοχές. Πάνω από 400 σύντροφοι στην περιοχή κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, να περιθάλψουν τους τραυματίες και να διασώσουν τους πολίτες που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια με τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που έχουμε συγκροτήσει. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, ο σύντροφος Κεμάλ Οκουγιάν, ανέφερε ότι μέρος της βοήθειας που έλαβε η ΑΦΑΝΤ δόθηκε και διανεμήθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Türkiye Komünist Partisi'nin deprem bölgelerinde etkili olmasının sebebi yoldaşlar, iyi bir örgütlü bilince sahip olmasıdır. Bu bilinç sayesinde hızlı bir şekilde koordine olup yardımlara ihtiyacı olan bölgelere ve kişilere gücümüz yettiğince ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu tarz afetlerin ancak planlı ve örgütlü bir şekilde üstesinden gelinir ve görüldüğü üzere serbest piyasa ekonomisinin bu tarz durumları çözme yeteneği bulunmamaktadır. Tek gerçekçi çözüm sosyalizmdir. Yaşasın internasyonist dayanışma, yaşasın Türkiye Komünist Gençliği, yaşasın Yunanistan Komünist Gençliği. Αγαπητοί σύντροφοι, ο λόγος για τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας δραστηριοποιείται στις πληγήσεις περιοχές οφείλεται στην οργανωμένη συνείδησή του. Αυτή η συνείδηση μας επέτρεψε να συντονιστούμε γρήγορα και να προσφέρουμε βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές όσο περισσότερο μπορούσαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Πολλά δημόσια κτίρια κατέρευσαν κατά τη διάρκεια του σεισμού και τέτοιες καταστροφές μπορούν να ξεπεραστούν μόνο με σχεδιασμένες και οργανωμένες ενέργειες, ωστόσο αποδεικνύεται ότι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς είναι ανίκανη να επιλύσει τέτοιες καταστάσεις. Ο σοσιαλισμός όμως όχι. Ο σοσιαλισμός είναι η μόνη πραγματική λύση. Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη, ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Τουρκίας, ζήτω η ΚΝΕ. Ευχαριστούμε θερμά τον σύντροφο. Και τώρα στο συνέδριο χαιρετισμό θα απευθύνει ο σύντροφος Χαλίτ Μπαγκδάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της Συριακής Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας. Αιούχα ριφάκ αλ'αιζά, لقد تعرضت مناطق واسعة من وطن سوريا إلى هزات مدمرة راح ضحيتها آلاف الضحايا والجرحى
وذلك في ظروف بالغة الصعوبة من اشتداد الحصار الإمبريالي الظالم على سوريا الذي يعيق إيصال المساعدات الإنسانية ويستهدف تضييق الخناق على الشعب السوري الصامد. إننا ندين بشدة العقوبات المفروضة على سوريا من قبل المراكز الإمبريالية العالمية والتي يجب أن ترفع بفضل نضال أحرار العالم ضدها. Συντρόφισσες και σύντροφοι, μεγάλες περιοχές της πατρίδας μου, της Συρίας, επλήγησαν από καταστροφικούς σεισμούς που στήχησαν τη ζωή σε χιλιάδες θύματα και άφησαν πίσω τους πολλούς τραυματίες. Υπό αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και λόγω της έντασης του άδικου υπεριαλιστικού αποκλεισμού της Συρίας, παρεμποδίζεται η παροχή βοήθειας με σκοπό την άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στον αταλάντευτο συριακό λαό. Καταδικάζουμε με σθένος τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Συρία από τα παγκόσμια υπεριαλιστικά κέντρα, οι οποίες πρέπει να αρθούν μέσα από την πάλη των ελεύθερων λαών του κόσμου εναντίον τους. الشعب السوري الذي صمد طيلة 12 عاماً أمام عدوان إمبريالي ظالم شنته الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها في الناتو، ونخص بالذكر الدوائر الحاكمة في تركيا وإسرائيل الصهيونية وأدواتهم في المنطقة. لقد صمد شعبنا بسبب تراثه النضالي المجيد ورفضه للخنوع للإملاءات الإمبريالية، وقد ساعد على صموده دعم أحرار العالم له. وهنا نتقدم بالشكر لرفاقنا في الحزب الشيوعي اليوناني والشبيبة الشيوعية اليونانية على تضامنهم مع نضال سوريا العادل، ونؤكد أن شعبنا سيحقق أهدافه الوطنية بتحرير كل شبر من أرضه من رجس المحتلين، وسيحافظ على استقلال بلدنا وعلى سيادته الوطنية الكاملة. نشكر تضامنكم أيها الرفاق، فالتضامن الأممي هو ضمانة الانتصار على العدوانية الإمبريالية. Ο Συριακός λαός δεν λύγησε μπροστά στη 12χρονη άδικη υπεριαλιστική επίθεση που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός Υμπεριαλισμός και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα η κυβερνητική κύκλη στην Τουρκία και το σιωνιστικό Ισραήλ και τα επιτελεία του στην περιοχή. Ο λαός μας έχει σταθεί αταλάντευτος χάρη στην ένδοξη αγωνιστική του κληρονομιά και την άρνησή του να υποταχθεί στις υπεριαλιστικές επιταγές. Η ακλόνητη στάση του ενισχύθηκε από τη στήριξη των ελεύθερων λαών του κόσμου. Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους μας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας για την αταλάντευτη αλληλεγγύη τους στο δίκαιο αγώνα της Συρίας. Δηλώνουμε ότι ο λαός μας θα πετύχει τους εθνικούς του στόχους απελευθερώνοντας κάθε σπιθαμή της γης του από τους κατακτητές και θα διατηρήσει την ανεξαρτησία της χώρας μας και την πλήρη εθνική της κυριαρχία. Σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας, σύντροφοι. Η διεθνιστική αλληλεγγύη εξασφαλίζει την νίκη ενάντια στην υπεριαλιστική επιθετικότητα.